υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ευθεία, θα έλεγα, συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, των τεχνικών υπηρεσιών μας με την αρμόδια ανάδοχο εταιρεία για να μπορέσει να παραδοθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για να μπορέσει να παίξει ο ΑΣΚ το παιχνίδι που θέλει, το δεύτερο ή το τρίτο, ποιο είναι, δεν ξέρω, στη σειρά εντός έδρας μέσα στο Χριστό. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε πολλά, γιατί δεν έχει πάρθει ούτε άδεια λειτουργίας. Αυτά που λέγονταν λοιπόν το καλοκαίρι περί ετοιμότητας του Χριστού Γυμναστηρίου, μόνο αλήθεια δεν ήταν. Είχε πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να επισκεφτούν. Δυστυχώς χάσαμε τον Αύγουστο ένα μήνα ολόκληρο, διότι λόγω του μήνα αυτού δεν υπήρχαν ούτε εργασίες από την ανάδοχο εταιρεία, θα έλεγα, ούτε και επισπεύθηκαν κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Είμαστε εδώ λοιπόν να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε καλέσει τον ανάδοχο να έρθει εδώ να κάνουμε μια σύσκεψη. Μπορείτε να συμμετέχετε και όλοι σας, γιατί πιστεύω ότι η παράδοση του Χριστού μέσα στα χρονικά όρια, τα οποία πλέον στενεύουν, είναι μια ανάγκη για την περιοχή μας, για να μπορέσουμε να σηματοδοτήσουμε, αν θέλετε, την εξωστρέφεια και όλα αυτά που θέλουμε να πούμε. Για μας είναι προτεραιότητα λοιπόν να δοθεί μέσα στο χρονικό περιθώριο που έχει, παρόλα τα έξοδα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε ως νέα δημοτική αρχή. Θέλω να σας πω ότι το Χριστό Γυμναστήριο, τα έξοδα λειτουργίας τους μπορεί να είναι και δυσβάστακτα, οπότε θα κάνουμε και ένα συμβούλιο, θα μιλήσουμε και για αυτά, το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν και το τι πρέπει να κάνουμε, διότι τα έξοδα είναι πολύ μεγάλα και είναι θα έλεγα, όχι απαγορευτικά, λίγο για τον Δήμο κάπως δεν θα μπορέσει εύκολα να τα αντιμετωπίσει και πρέπει να γίνουν ενέργειες προς κατευθύνσεις διαφορετικές για να μπορέσουμε να έχουμε ένα γυμναστήριο υγιή το οποίο δεν θα επιβαρύνει το Δήμο. Θα σας καλέσω, αν θέλετε, όποιος θέλει να συμμετέχει στη σύσκεψη την οποία θα γίνει με την ανάδοχη εταιρεία και μάλιστα και τον πρώην δήμαρχο, ο οποίος ο άνθρωπος έκανε και τις διαδικασίες μέχρι τότε, δεν ξέρω και τι έχει γίνει. Και γενικά προσπαθούμε λοιπόν με την ανάδοχη εταιρεία να δοθεί το γυμναστήριο τουλάχιστον σε έναν αγώνα που θα γίνει έως τις 19 Οκτωβρίου. Αυτό που ήθελα λοιπόν να πω είναι ότι η νέα δημοτική αρχή αντιμετωπίζει μια κατάσταση την οποία δεν την ήξερε πριν αναλάβει. Δεν είναι έτοιμο το γυμναστήριο. Δεν είναι έτοιμο ούτε από το φυσικό αέριο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τεχνικά που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εδώ είμαστε όμως να τα βάλουμε σε μια σειρά και να δοθεί το γυμναστήριο. Λοιπόν, στο ελεγκτικό συνέδριο να περάσει η σύμβαση για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και το περιβάλλοντα χώρο. Ακούσατε να σας πω κάτι και να ρίξω ευθύνες. Όμως θα λέμε αλήθειες εδώ. Θα λέμε το τι έγινε, το τι δεν έγινε και το τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ αυτό λέω. Συγγνώμη, ορίστε. Επειδή διαδικασία, να ολοκληρώσω την διαδικασία. Εγώ λοιπόν δεν είχα καμία απολύτως διάθεση να αντιπολιτευτώ. Και ούτε θα το κάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι ό,τι βρήκαμε σωστό θα παραπλασιάσουμε και θα προσθέσουμε πράγματα, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται αντιπολίτευση εδώ μέσα ούτε από εσάς, ούτε μας αντιπολίτευση στα πλαίσια της σωστής λειτουργίας και της διόρθωσης κάποιων λαθών βεβαίως, και εμείς θα την πάρουμε καλοπροαίρετα και θα προσπαθήσουμε να σας ακούσουμε και να, αν θέλετε, αυτά τα οποία θα μας πείτε να τα αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Αλλά θα λέμε την κατάσταση όπως ακριβώς υπάρχει. Έχουμε χρέος να το πούμε. Το γυμναστήριο λοιπόν έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Θα έπρεπε να έχει δοθεί σε χρήση. Δεν έχει δοθεί. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες και διαδικασίες και να μπορέσει να δοθεί τώρα. Με όλα τα προβλήματα τα οποία έχει. Θα πρέπει να τα. Και όλα τα έργα είναι. Βεβαίως είναι και όλα τα έργα. Αλλά αυτό το έργο ήταν το έργο το οποίο είχε δεσμευμένη την πίστοση των χρημάτων από την αρχή. Δεν υπήρχε δηλαδή να μπορέσετε, αν θέλετε τώρα να κάνετε την πολίτευση, κύριε Αγγλουκέ, θα την κάνω εμείς στο διοικητήριο. Δεν έχω κανένα πολύ πρόβλημα. Εσείς κάνετε την πολίτευση. Εγώ κάνω την πολίτευση, με ρωτήσατε. Με ρωτήσατε και σας απαντώ. Σας απαντώ λοιπόν. Το διοικητήριο θα το λύσουμε. Νομίζω ότι ξεφεύγουμε. Εγώ δεν ξεφεύγω, επαναλαμβάνω. Όταν θα με ρωτάτε για το πράγμα, θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς καμία αίσθηση την πολίτευση. Ειλικρινά μιλάω. Αλλά δεν θα υπομισθώ και ευθύνες άλλες. Βεβαίως και θα βάλω την προσωπική σφραγίδα του Δημοτικού Συμβούλιο και την, αν θέλετε, τη συμβολή και, με τη συμβολή και τη δική σας να παραδώσετε το γυμναστήριο. Να τα λέμε όμως τα πράγματα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι, αλλά λέω το εξής. Αυτό λέω. Όταν έχουν μέχρι τώρα. Για να δείξει κανένα ότι όλε οι δημοτικέ προσπάθησαν όλοι.
Είπα εγώ κάτι το αντίθετο, δηλαδή που σας πειράξε, τι θέλετε να πω. Δημιουργήθηκε, τι δημιουργήθηκε. Άρχισε, δημιουργήθηκε. Όχι, αλλά άφησε εκ μέσου ότι δεν τελειώσαμε, εμείς το έργο που μπορούσαμε. Ενώ το διοικητήριο στην ομορφιά που το ξέραμε πρώτα, που υπάρχουν όλοι οι κλείσεις. Τώρα δεν είναι για την παρασκευή. Πού είναι και τώρα για την παρασκευή στην Πεξέ. Είναι συγκεκριμένο πράγμα. Άμα μιλάτε όλοι μαζί, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν είναι τη διαδικασία τώρα. Το ελεκτικό εξαρτάται από την κοινωνική δημοσίευση. Ο κύριος Δήμαρχος, να πάρω το λόγο, Πρόεδρε. Ναι, να πάρω. Δεν έχει χαθεί, συγγνώμη. Το ελεκτικό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή δεν έχει θέση στο ελεκτικό. Δηλαδή, κατόπιν των ενδιών σας, πείσατε την Επίτροπο. Έχει, δηλαδή, μπορούμε στην Επίτροπο να κάνουμε παρεμβάσει. Αφήσατε αυτό να κάνουμε. Κάνατε παρέμβαση στην Επίτροπο και το πέρασε ενώ σε εμάς δεν το περνούσε. Αυτό θέλετε να πείτε. Είπατε ότι μετά από μερικές δικές στο ελεκτικό συνέδριο πέρασε το έργο. Το ελεκτικό συνέδριο λειτουργεί ανεξάρτητα από το Δήμο. Το αφιλούνται κανείς αυτό. Τι σταθήσατε, ότι κάνατε ενέργειες και πέρασε.